Λοιπόν, να δούμε κατά πόσον θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις αυτές της καθημερινής προβλέψεις, πληροφορίες που κάνουν την έδρα της Χίου από διεδρική, το νομό της Χίου, από διεδρικό σε μονοεδρικό. Μάλιστα. Και να δούμε και αν αυτό θα είναι τελικά σε καλό ή σε κακό. Κοίταξε, άδεις, και τα ψαρά είναι ηρωικοί ίσως, αλλά έχουν FPI 24% λόγω ηρωικότητας. Γι' αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν και οι νούσεις. Και η Χίος και μπορεί όλα να, τα μικρονήσια. Να μείνει διεδρική τιμητικά. Λοιπόν, εντάξει, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η είδηση είναι γνωστή από χθες και αντέδρασε μόνο ο Μητροπολίτης. Ο οποίος είναι. Καμία ανακοίνωση από κανένα κόμμα, εννοούμε. Βλέπεις. Νομαρχιακή Επιτροπή, Τοπική Επιτροπή, όπως λέγονται εδώ. Από την τοπική κομμάτων. Αυτοδιοίκηση. Καμία αντίδραση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω και ο Δήμαρχος αρνήθηκε να το σχολιάσει. Ναι. Συνεπώς λοιπόν, ένας μη πολιτικός, κατεξοχήν, ο Μητροπολίτης, ήταν εκείνος ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε. Ή δεν προκάλεγε ένα πρόβλημα. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, κάτι δεν πάει καλά με την έννοια ότι βεβαίως η αντίδραση του Μητροπολίτη για να μην. Δεν θέλω να το αφήσουμε ασχολίαστο, έχει σχέση με το συναισθηματικό μέρος του θέματος και με την ουσία βέβαια, βάζοντας το ζήτημα στη βάση της μιας αντίδρασης στο Υπουργείο Εσωτερικών με ένα τηλεγράφημα, ας πούμε, με ένα μήνυμα, όσον αφορά την ακριτικότητα της περιοχής και την ευαισθησία της περιοχής για εθνικούς λόγους. Πλην όμως με συναισθηματισμούς, πολιτική δεν γίνεται. Τα κόμματα και η πολιτική κοιτάνε αριθμούς. Και εδώ κακά τα ψέματα. Εάν επαναλαμβάνω, η καθημερινή επιβεβαιωθεί και οι αλλαγές που έχουμε στον πληθυσμό σε πολλά μέρη της Ελλάδας είναι σημαντικές μέσα στο πέρασμα μιας δεκαετίας και έχουμε συνεπώς και αλλαγή των εδρών, αυξομοίωση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, αυτό θα επηρεάσει και εμάς και δεν μπορεί να γίνει καμία εξαίρεση. Δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, βέβαια, ναι. Αν υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός της Χίου είναι μειωμένος, σε αυτό έχουν ευθύνη διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Εντάξει, ευθύνη έχουν, βέβαια. Και το Πασόκ είχε ευθύνη που φαλήρισε τα ταμεία όλα και τα έπαιξε στο χρηματιστήριο. Τα ασφαλιστικά. Ναι, και τώρα επανακάμπτει με την λαϊκή ψήφο. Δηλαδή. Εκεί δεν μπορείς να. Βέβαια, υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές, πολιτικές κλπ. Ερχόμαστε στο διατάφτα. Η ψήφος δεν μπορεί να έχει άλλη αξία στοιχείο, άλλη στη Μυτιλίνη, άλλη στη Σάμμο, άλλη στην Αρκαδία. Είναι ισότιμη. Συνεπώς λοιπόν θα κατανεμηθεί με βάση τον πληθυσμό, ο οποίος πάλι κατανέμεται με βάση τα στοιχεία της απογραφής. Αν λοιπόν η απογραφή μας δείχνει μικρότερους πληθυσμιακά λιγότερους, θα έχουμε και λιγότερες έδρες. Όμως εδώ θα πρέπει να βάλουμε μία παράμετρο, μία παρένθεση. Η Σάμος, η οποία είναι μονοεδρική, μάλλον κερδισμένη είναι παραχαμένη πολιτικά. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες μονοεδρικές περιοχές, διότι όταν έχεις μία έδρα, ένα κόμμα, μπορεί και να τη χάσει ένα δι' το άλλο ή να φοβάται να τη χάσει. Άμα αν έχει δύο και έχουν κανονίσει και οι δύο να τα μοιράσουν μια χαρά, μία ένας και μία άλλος, τότε δεν σου δίνει κανείς σημασία. Υπάρχει αυτή η παράμετρος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.